Κύριε Σπιθουράκη, καλή σας ημέρα. Είσαστε ο Διευθυντή στο πρώτο Λύκειο Νέας Ερυθρέας. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια έτσι, για την, αυτή η επιστροφή των μαθητών στα θρανία της ΓΑΜΑ Λυκείου. Από ό,τι περιμένουμε μια αγωνία, πολύ συχνά μας έλεγαν ότι μας έχει λείψει το σχολείο, οπότε ήρθε η ώρα να γυρίσουν. Οι γονείς πρέπει να νιώθουν ασφαλείς και τα παιδιά να νιώθουν ασφαλείς. Έχουμε λάβει όλα τα μέτρα που χρειάζονται για την καλή τους προστασία. Βλέπετε ότι οι αίθουσες έχουν ακολουθήσει το σχεδιάγραμμα του Υπουργείου Παιδείας με τις αποστάσεις του 1,5 μέτρου κάθε μαθητής από τον άλλον. Στο σχήμα που βλέπετε σε αυτή την αίθουσα. Βλέπουμε ότι κάθονται διαγώνια οι μαθητές. Από ό,τι βλέπουμε κάθονται διαγώνια οι μαθητές. Η απόσταση αυτή είναι η που έχουμε βάλει κάτω. Διασφαλίζει, εξασφαλίζει την απόσταση του 1,5 μέτρου. Όταν θα μπουν στο προάβλιο, δεν θα κάνουμε συγκέντρωση έξω. Θα έχουν κατευθείαν στις αίθουσες κάθε παιδί από διαφορετική είσοδο ανάλογα με το τμήμα που είναι και θα αγωνίζονται και σε διαφορετικούς χώρους. Θα κάθονται στο ίδιο θρανείο, δεν θα αλλάζουν θρανία ούτε αίθουσες, να εξασφαλίσουν ότι δεν θα πιάνουν αντικείμενα, δεν θα μοιράζουν μεταξύ τους. Έχουμε πει, θα δώσουμε τις επιτυχίες να μην μοιράζουν μεταξύ τους διάφορα αντικείμενα. Η καθαριότητα είναι πάρα πολύ καλή στο σχολείο μας. Έχουμε ήδη και μία τώρα που μας είπε και δεύτερη καθαρίστρια από το κλίμα και τη σκιά. Θα κάνουν χρήση του αντισηπτικού και δεν είναι απαραίτητο να φοράνε την μάσκα. Δεν είναι υποχρεωτικό να φοράνε την μάσκα. Όσοι νομίζουν όμως και νιώθουν μια ανασφάλεια, εμείς έχουμε αγοράσει μάσκες για όλους και για τους εκπαιδευτικούς και για τους μαθητές. Έχουμε ειδικό χώρο σε περίπτωση που κάποιο παιδί νιώσουν ότι έχει έναν πυρετό, έχουμε θερμόμετρα εξ αποστάσεως για να τα ελέγχουμε. Έχουμε ειδικό χώρο αναλογίδιο για να τα βάλουμε εκεί. Σε περίπτωση που κάτι συμβεί, θα ειδοποιηθεί ο γονιός όπως προβλέπει η διαδικασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.